Πνεύματος, αμήν. Βασιλεύ, ουράνιε, παράγει, πνεύμα της αληθείας, του πανταχού, παρών, κατά πάντα πνιών, θησαυρός των αγαθών, τη ζωής ο οδηγός, ερθέ και σκήνος, και καθάρισε σου μας από πάσης κυρίδος, και σώσε τον αγαθέ, να σου στάσει μόνο. Αμήν. Να καθίσουμε. Ήδη είμαστε στο κατόφλι της Μεγάλης Εβδομάδας. Θα ζήσουμε τις ημέρες εκείνες όλοι μας τα γεγονότα τα ανεπανάληπτα, που γεγονότα που δεν μπορεί να τα συλλάβει και να τα περιγράψει κανένα μα κανένα ανθρώπινο μυαλό. Με αυτά τα γεγονότα όχι μόνον οι άνθρωποι επί της γης, αλλά και οι άγγελοι στον ουρανό, που ας πούμε τη φράση επιχείρησαν να διεισδύσουν και να τα καταλάβουν, δεν μπόρεσαν. Ζαλίστηκαν, έτσι αναφέρεται σε τροπάρια της Εκκλησίας μας μέσα. Ηλικιά δενούς, δηλαδή παθαίνει ήλικο ο οποιοσδήποτε νους, μάλιστα δε και υπερκόσμιος, που είναι πάνω από εμάς ψηλά στον ουρανό. Με αυτά λοιπόν θα ασχοληθούμε όσο μας είναι δυνατόν και εμείς. Όχι όλα, αλλά μερικά, έτσι λίγα εδώ, λίγα εκεί, σαν μια αθοδέσμη, θα προσπαθήσουμε να προβάλλουμε για να δούμε κι εμείς τα γεγονότα. Στα τροπάρια της Εκκλησίας μας αναφέρεται πολύ χαρακτηριστικά ότι εάν θέλουμε να ζήσουμε έστω και κατελάχιστο ένα μικρό μόριο ή κομμάτι από τα μόρια των γεγονότων, πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε υποστεί, να έχουμε περάσει από καθαριστήριο. Όχι από εκείνα τα καθαριστήρια που γνωρίζουμε από μυστικό και αόρατο καθαριστήριο. Δεν είναι η καθαριότητα έργο μόνο, αν πάρουμε τις νοικοκυρές, έργο μόνο μιας ημέρας ή μιας περίοδου. Για να υπάρχει καθαριότητα, αγωνίζονται οι νοικοκυρές αρκετά. Και μάλιστα οι καλές νοικοκυρές αναλώνουν τη ζωή τους. Για την καθαριότητα όμως που μιλάμε εμείς, την εσωτερική της ψυχής, θα πρέπει να γίνεται όχι κόπος σωματικός, και αυτός είναι απαραίτητος, αλλά κυρίως κόπος πνευματικός, έτσι λένε τα βιβλία της Εκκλησίας μας.
Χρειάζονται και τα δύο. Και να κόψεις ένα κομμάτι από τη δική σου προσωπική υλική ζωή, αλλά και να αφιερώσεις τη ζωή σου, στη ζωή σου μέσα, πολύ μεγάλο μέρος στο πνευματικό τομέα για να επέρθει αυτή η κάθαρση. Δυστυχώς το λέω, για το κατανοώ αυτό που θα πω. Είμαστε στην Ελλάδα μέσα 10 εκατομμύρια χριστιανοί. Από τα 10 εκατομμύρια θα ξεχωρίσουμε 3% και με το ζόρι. Το 3% έχει μία ενσυνείδητη επικοινωνία με τα θεία, ενσυνείδητη παραλαμβάνω. Και όταν λέω ενσυνείδητη, εννοώ έχει μέσα στο έργο της την εσωτερική καθαρότητα της ψυχής. Όσο είναι δυνατόν από την ανθρώπινη πλευρά. Το υπόλοιπο, το αόρατο στα μάτια μας, το έχει στα χέρια της η Αγία Τριάδα. Αυτή πραγματοποιεί εκείνο που λέει ο Δαβίδ. Πλυνίζμε και υπέρ χιώνα λευκαθίσομαι. Η Αγία Τριάδα, μυστικά, αόρατα, αθόρυβα, επιτελεί το έργο της δικής μας αγιοσύνης. Εμείς βάζουμε το κόκο της άμμου ή τη σταγόνα του ωκεανού και η Αγία Τριάδα βάζει τον ωκεανό ολόκληρο. Έτσι λοιπόν, όσες ψυχές περνάνε από το πλυντήριο της καθαριότητας, μπορούν να πλησιάσουν τα μεγάλα γεγονότα της Μεγάλης Εβδομάδας. Να συγκινηθούν εσωτερικά και να δεχθούν το μεγάλο εκείνο δώρο του ουρανού που λέγεται κατάνοιξη. Κατάνοιξη σημαίνει, θα το πω απλά, κέντημα, τρύπημα που δέχεται η ψυχή από τη χάρη του Θεού, πληγώνεται από θείο έρωτα και κλαίει μπροστά στα πόδια του, μπροστά στο θρόνο του Θεού για το κατάντημά της και για το κατάντημα του Κυρίου επί του Σταυρού. Και φωνάζει φταίω η ψυχή. Παναλαμβάνω, είναι δώρο του ουρανού αυτό. Μετά από το έργο που κάνει κάθε ψυχή που αντιλαμβάνεται ότι έχει χρέος απέναντί της και απέναντι του Θεού. Και εμείς λοιπόν, έτσι με καθαρές διάνοιες, δευτεούν και καθαρμένες διανοίες, λέει ο Ημνογράφος. Ελάτε λοιπόν, λέει, και εσείς οι πιστοί, οι βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδας, με καθαρές τις διάνοιες. Τι να κάνουμε, τι να έρθουμε να κάνουμε, και απαντάει μαζί με τον Κύριο, που
μπαίνει στα Ιεροσόλυμα, να μπούμε και εμείς. Συμπορευθόμεν και συσταυρωθόμεν. Μαζί του να βαδίσουμε προς τα Ιεροσόλυμα και να σταυρωθούμε μαζί του. Αυτό ζητάει η Εκκλησία μας από την πρώτη μέρα. Μόλις μπαίνει η Κυριακή των Βαΐων το βράδυ, θα ακούσουμε. Ελάτε εσείς από κάτω που ακούτε τον ψάλτη και ψάλτη τροπάριο. Με τα μυαλά, με τις διάνοιες καθαρές. Αλλιώς δεν προσεγγίζονται τα Σεπταπάθη του Κυρίου. Δεν είναι ένα έθιμο. Είναι ένα βίωμα. Και δεν είναι ένα βίωμα μιας εβδομάδας. Αλλά είναι ένα βίωμα μιας ζωής. Μπορείς με μια εβδομάδα να καταλάβεις ότι προαιώνια Αγία Τριάδα εσχεδίασε για τη σωτηρία του κόσμου. Είναι αδύνατο. Πρέπει να υπάρχει παιδεία, εσωτερική καλλιέργεια σε καθημερινή και ολημερής εργασία. Αλλιώς είμαστε έξω, πέρα και πέρα από τα ρωήματα της μεγάλης εβδομάδας. Γι' αυτό βλέπετε τι γίνεται. Έθιμο επικρατεί. Τσούρμο, όχλος, σπρώγινα στον άλλο να πλησιάζει, να προσκυνήσει το σταυρό, το τίμιο, το εσταυρωμένο, τον επιτάφιο. Αυτή η εικόνα είναι εικόνα ενός λαού που έχει άγνοια γύρω από τα γεγονότα που συνέβησαν προσωπικά για τον καθένα. Δεν είναι δυνατόν να πούμε ότι αυτός ο λαός έχει συνείδηση και να σπρώχνεται παράλληλα για να μπει μέσα στην Εκκλησία. Όχι, είναι έργο μιας ζωής. Βιώνεις τη Μεγάλη Εβδομάδα καθημερινά. Βιώνεις την Ανάσταση καθημερινά. Διαφορετικά δεν ζεις τίποτα από εκείνα που η Εκκλησία μας εορτάζει. Ποιος την έχει την ευθύνη γι' αυτό? Ανήκει σε όλους μας η ευθύνη. Όταν λέμε όλους μας, δεν είμαστε μόνο εμείς. Είναι και κάποιοι άλλοι που έχουν σαν έργο την παιδεία και την οθεσία και το έργο του Θεού πάνω στις ψυχές των πιστών. Και εμείς λοιπόν τώρα μπαίνουμε στα Ιεροσόλυμα. Και πρώτα απ' όλα βρισκόμαστε μαζί με τον Κύριο. Εσείς που έχετε πάει, όσοι έχετε πάει, έχετε ζωντανές εικόνες για τους χώρους. Αλλά εμείς θα ασχοληθούμε με ορισμένα στιγμιότυπα και ορισμένα λόγια από εκείνα που βιώνουμε τη Μεγάλη Εβδομάδα. Λέει, ελάτε το τροπάριο και η γραφή του λέει. Από την γραφή, το Ευαγγέλιο έχουν φτιαχτεί τα τροπάρια. Ελάτε, λέει, να ανεβούμε ψηλά, σε υπερότο. Όντως ο Κύριος με την δωδεκάδα, τους μαθητάς δηλαδή, ανεβαίνει στο υπερό που ετέλεσε ή που επρόκειτο να τελέσει το δείπνο το Μέγα, το μυστικό δείπνο. Βλέπετε, ονομάζεται μυστικός δείπνος, ο μυστικός δείπνος. Βέβαια έξω από τα μάτια του κόσμου, μες στην κοινωνία έγινε, αλλά έξω από τα μάτια του κόσμου. Μπροστά στα μάτια του Θεού και των Αγίων Αποστόλων. Εκεί, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας, ο Κύριος ομίλησε στους μαθητάς, ομίλησε.
Εκεί ο Κύριος προσευχήθηκε. Εκεί ο Κύριος παρέδωσε το μοναδικό μυστήριο, το σωτηριώδες μυστήριο αυτής της Εκκλησίας. Αυτό που γνωρίζουμε, τη λεγόμενη Θεία Ευχαριστία. Προσευχήθηκε ο Κύριος. Βέβαια για τους 12 και βεβαιότατα για όλους μας. Και βεβαιότατα για όλους μας. Εκεί έχουμε να παρατηρήσουμε το εξής σκηνικό, που εμείς το ακούμε και βέβαια μας συγκινεί. Δεν ξέρω πώς τα βλέπουν όμως οι άγγελοι, με ποια συγκίνηση οι άγγελοι το βλέπουν, δεν έχουμε ούτε το μυαλό των αγγέλων, αλλά ούτε και γλώσσα αγγελική να περιγράψουμε. Και αν ακόμα οι άγγελοι μας το περιέγραφαν, εμείς δεν θα μπορούσαμε να το συλλάβουμε. Δεν έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε επικοινωνία σε απόλυτο βαθμό εμείς με τους αγγέλους. Εμείς θα κατανοήσουμε τόσο όσο πιάνει η δική μας δυνατότητα και όσο χορηγεί ο Θεός. Εκεί λοιπόν, νούμερο ένα που το προσπερνάμε, γεγονός είναι το ότι ο Κύριος παίρνει λεκάνη με νερό, λέει. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι μας. Βάζει και ποδιά, το λεγόμενο λέντιο, και καθίζει έναν όλους και τους πλένει τα πόδια μου. Και τους πλένει τα πόδια. Η Εκκλησία μας μνημονεύει το γεγονός αυτό για να δείξει τι έκανε ο Κύριος στους δούλους του. Τι έκανε ο Δημιουργός του κόσμου στα λογικά του δημιουργήματα. Τι έκανε εκείνος που περιέβαλε τον ουρανό με τ' άστρα και τη γη την έσπηρε με τα άνθη, γεμάτη, και τα ποτάμια τα γέμισε με νερό. Τι έκανε εκείνος που 3 χρόνια μέσα στο Ισραήλ δημόσια γέμισε το Ισραήλ με ευεργετήματα, μόνο ευεργετήματα. Τα έργα του, όσα δημόσια έπραξε ο Κύριος, ήταν μία σειρά από ευεργετήματα. Όλα τα έργα του. Τυφλούς, παραλύτους, ασθενείς, κόφους, νεκρούς, όλους τους ευεργέτησε. Και πεινασμένους εχόρτασε ο Κύριος. Αυτός λοιπόν που έπραξε όλα αυτά, στο μυστικό δείπνο πλένει τα πόδια των δούλων του. Πλένει τα πόδια των δούλων του και δίνει μία αρετή εντολή. Εάν, λέγει, εγώ, τον οποίο εσείς με ονομάζετε Κύριο και διδάσκαλο, θα το ακούσουμε στην Εκκλησία μας, τα Ευαγγέλια, έπραξα αυτό σε εσάς, που οφείλετε κι εσείς να καταλάβετε. Αυτό είναι εξεταζόμενο από τη λογική ακατανόητο, ακατάληπτο. Είναι να πάρουμε ένα αντίστοιχο παράδειγμα. Δεν λέει τίποτα, αλλά απλώς να καταλάβουμε. Έχουμε ένα σπίτι μας ένα άνθρωπο που δεν έχει να φάει, όπως υπάρχουν πολλοί σήμερα, και του λέμε, έλα εδώ, κάτσε να φάμε, και τον πλύνουμε τα πόδια. Μπορεί να γίνει εύκολα αυτό.
Μπορεί να γίνει εύκολα αυτό. Ο Κύριος έχει κάτι βαθύτερο από εκείνο. Το να πώς σκύβεις το κεφάλι σε εκείνον που είναι κατώτερος από σένα, εσυνείδητα, όχι ασυνείδητα, εσυνείδητα. Να το κατανοείς. Αυτό είναι εκείνο που είπαν οι Απόστολοι. Εμείς οι Απόστολοι απέναντι στον κόσμο είμαστε οι μωροί. Τα παιδιά που δεν έχουν μυαλό. Έτσι μας θεωρεί ο κόσμος. Εμείς μωροί δια Χριστών. Ή εγώ ο Κύριος έπαιρνε τους πόδας ημών. Λέει, αν εγώ ο Κύριος σας τα έπαιρνα, τι πρέπει να κάνετε εσείς που είστε οι δούλοι μου. Εκεί βέβαια είδαμε και μία αντίδραση, την οποία γνωρίζουμε όλοι. Μεγάλη αντίδραση, τον Πέτρο. Όχι, δεν θα μου πλύνεις τα πόδια, λέει ο Πέτρος. Αν δεν στα πλύνω, δεν έχεις καμία θέση εσύ εδώ μαζί μου. Του λέει, Κύριε, όχι μόνο τα πόδια και τα χέρια μου και το κεφάλι μου και όλα να τα πλύνεις, του λέει, είπε ο Πέτρος. Την αντίδραση είμαστε εμείς, του Πέτρου. Εκεί θα βρούμε τον εαυτό μας στην αντίδραση του Πέτρου. Στο ναι, μάλλον απέχουμε, γιατί δεν σκύβουμε το κεφάλι σε εκείνον που θα μας πει μια κουβέντα τουλάχιστον, όταν η κουβέντα αυτή μας στείγει. Δεν το σκύβουμε το κεφάλι. Και λέμε εμπρός, να πλησιάσουμε, να δούμε τα σεπτά πάθη του Κυρίου. Μπορούμε να καταλάβουμε τι σημαίνει αγγελικός κόσμος, κόσμος των αγγέλων. Μιλάμε για καθαρότατους νόες, για καθαρότατα πνεύματα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να βρίσκονται σε άμεση επικοινωνία οι άγγελοι με την Αγία Τριάδα, που δεν μπορούμε να πούμε, να περιγράψουμε καμιά εικόνα, να πούμε, που να μας μπορεί να μας φέρει στο μυαλό πόσο καθαρή είναι η Αγία Τριάδα. Και όμως αυτά τα καθαρότατα μυαλά των Αγίων Αγγέλων, που έχουν συνεχή επικοινωνία και σχέση με τον Κύριο, δεν κατανόησαν πλήρως την πραγματικότητα εκείνη που ο Κύριος προς τα σταμάτημα διτών επετέλεσε. Πια το πλήσιμο των ποδιών. Επαναλαμβάνω, ζαλίζονται οι άγγελοι. Και είναι καθαρότατοι, και όμως ένα μέρος μικρό κατανοούν από εκείνα που ο Κύριος έβαξε. Φανταστείτε το εμείς ποιοι είμαστε που πλησιάζουμε τα γεγονότα αυτά. Και όχι μόνο αυτό. Και μόνο ευχαριστία είσαι πες. Και όχι μόνο αυτό, θέλω να δούμε το άλλο σκηνικό. Το άλλο σκηνικό. Εκεί που πρέπει να μας πλήξει και να μας πληγώσει τη συνείδηση, η πραγματικότητα που εμείς δημιουργούμε μόνοι μας. Ποιο? Προσεύχεται ο Κύριος, προλέγει στο μυστικό δείπνο την προδοσία, εκεί που τρώγανε, εις εξ ημών παραδώσιμε, ένας από σας. Θα με παραδώσει για να σταυρωθώ. Το αντιπαρεχόμαστε, το προσπερνάμε εκείνο και προχωράμε στο άλλο. Ευλογεί τον άρτο. Φάτε. Αυτό είναι το σώμα. Ευλογεί τον ίνο.
Πιέτε, αυτό είναι το αίμα μου. Αυτά είναι τα καθαρά λόγια του Κυρίου, τα πολύ καθαρά λόγια του Κυρίου, που το ξεκαθαρίζουν. Λάβετε, φάγετε, τούτο εστί είναι το σώμα μου. Πίετε, τούτο εστί είναι δηλαδή το αίμα. Έχουμε λοιπόν το Κύριο να το τονίζει ιδιαίτερα και να λέει είναι το ένα το σώμα μου, είναι το άλλο το αίμα μου. Και στη συνέχεια το προσφέρει. Άλλωστε, να το προσέξουμε και με το πράγμα, το λέει ο Κύριος. Εάν μη φάγετε το σώμα μου και αν μη πείτε το αίμα μου, ουκ έχετε, δεν έχετε σχέση μαζί μου, ούτε θέση στη Βασιλεία του Θεού. Είναι ρητή εντολή. Και βέβαια, ας το προσέξουμε. Ο Κύριος που το πρόσφερε στους μαθητάς του, ως Θεός, χάρισε την καθαρότητα σε αυτό. Και γνώριζε τι επρόκειτο αυτοί να πραγματοποιήσουν στο μέλλον, σαν Απόστολοι. Αυτό για το οποίο τους διάλεξε, το ήξερε και το φέρνει εις πέρας. Μάλιστα, χύνοντας και αυτοί το αίμα τους. Χύνοντας και αυτοί το δικό τους αίμα με τη σειρά. Πλησίασαν και πήραν το σώμα και πήραν το αίμα. Καθαροί. Εμείς καθαροί εστέ, είπε ο Κύριος. Σεις, οι έντεκα, είστε καθαροί. Δια των λόγων ολελάνικα ημίν. Εξαιτίας του λόγου που σας μίλησα εγώ. Έντεκα, γιατί... Ο Ιούδας ήταν ο δώδεκα. Πήρε, αλλά δεν πήρε Θεία Κοινωνία. Ήταν και αυτό νομίζω. Ναι, αλλά ήταν καθαρός. Αλλά αυτός πήρε το σώμα. Είπα, εμείς καθαρίεστε για τους 11. Έτσι είπε ο Κύριος. Δια των λόγων, ο λελάγει καημήν. Λοιπόν, άλλωστε ο Ιούδας, όταν έφαγε με τον Κύριο μαζί και λέει εγώ θα βουτήξω το ψωμί και εκείνος που το πάρει, θα είναι εκείνος που θα παραδώσει. Είχα την απορία, ποιος θα το παραδώσει. Δεν το είπε το όνομα του καθαρά. Αλλά εγώ λέγει, θα βουτήξω στο ίδιο πιάτο με το δικό μου, το ψωμί, και εσύ θα το προσφέρω, είναι ο Κύριος που θα το παραδώσει. Το βουτάει, το δίνει και έφυγε ο Ιούδας. Για τον Ιούδα αναφέρει η Γραφή, ότι εισήλθε ο Σατανάς μέσα στον Ιούδα. Αν τα προσέξετε, θα τα ακούσετε. Εσύ δεν πήγε ο διάβολος ο ίδιος μες στον Ιούδα. Άρα στεκόμαστε εδώ τώρα και έφυγε ο Ιούδας πήγε για να παραδώσει τον Κύριο εκεί που τον παρέδωσε, στον κήπο της Γεθσημανή. Έλαβαν λοιπόν οι μαθηταί το σώμα και το αίμα του, αφού επιβεβαίωσε ο Κύριος «Εμείς καθαροί εστέ». Έβαλε τη σφραγίδα του. Ερχόμαστε στο εμείς τώρα. Στον εαυτό μας. Ποιος, λέει η Εκκλησία μας, λάβετε, φάγετε, ακριβώς τα ίδια λόγια, τούτο εστί το σώμα μου. Πείτε τούτο εστί το αίμα μου. Τα ίδια λόγια του Κυρίου. Αυτούσια, ατόφια. Ελάτε λοιπόν. Και πλησιάζουμε να κοινωνήσουμε.
Ποιος θα δώσει τη διαβεβαίωση ότι εμείς είμαστε καθαροί? Συμβραμβδρόει του Κυρίου που είπε «Εμείς καθαροί εστέ, δια τον λόγο ον ελάλικα εμείς». Εγώ και η εικόνα, εγώ και ο Άγιος Θεός, έχει ορίσει και αυτό, το γνωρίζουμε όλοι μας, όπως ο προφήτης Νάθαν είπε στο Δαβίδ, που είχε διαπράξει τα μεγάλα εγκλήματα, τα μεγάλα αμαρτήματα, ότι ο Κύριος σου δίνει την άφεση για τα αμαρτήματα τα οποία έκανες, πρόσωπο με πρόσωπο, άνθρωπος με άνθρωπο, αλλά ο Θεός τον έστειλε τον Νάθαν, του είπε, σε συγχωρεί ο Θεός. Έτσι και σε εμάς ο Κύριος όρισε τους Αποστόλους. Οι Απόστολοι μεταγενέστερους. Μεταγενέστεροι θα είναι στους δικούς μας αντιπροσώπους του Θεού. Έτσι παίρνουμε τη διαβεβαίωση ότι είμαστε καθαροί. Εδώ στεκόμαστε και έχουμε να πούμε αυτός ο όχλος ο πολλής που μοιάζει με εκείνους που φόραζαν κάτω το σταυρό, Άρον, Άρον, Σταύρος των αυτών. Κύματα, κύματα μπαίνουν στην εκκλησία μέσα. Που δεν έχει από πουθενά τη διαβεβαίωση. Γιατί δεν εξομολογείται. Ότι είναι καθαρός να πλησιάσει στα μυστήρια. Πώς θα αποκτήσει τη συνείδηση ότι πρέπει να καθαρίζεται, να περνά από το πλυντήριο του Θεού που είναι η Ιερά Εξομολόγηση. Αυτό ποιος θα του το μάθει του λαού που λέει τα ξέρει όλα? Πιο εύκολο είναι να στηθεί ένας νεκρός, να το δούμε να περπατάει προς τα μάτια μας, παρά να πείσεις έναν από τους πολλούς και να πεις αυτό το υπερφυές μυστήριο, το ουράνιο μυστήριο γίνεται όταν πλησιάζει το πνευματικό του για να ακουμπήσει τα δικά τα αμαρτήματα. Εκεί παίρνει κανείς τη διαβεβαίωση, στο ιερό εξομολογητήριο. Δεύτερον, ελάτε λοιπόν, λέει, θα μας πει το τροπάριο την Κυριακή το βράδυ. Με καθαρά μυαλά και καθαρμένες διανοίες συμπορευθόμεν και συσταυρωθόμεν. Από την καθαρή Δευτέρα μέχρι την ημέρα της Αναστάσεως κάθε πιστή ειλικρινής και συνείδητη ψυχή κάνει αυτό το έργο, συμπορεύεται με τον Κύριο 50 μέρες πόσο είναι με την νηστεία που κάνει. Όσοι έχουν σωματική υγεία καλή, αυτοί και απέχουν από το λάδι και όλες τις ημέρες Αναγκωστής πλην Σαββατοκύριακο. Όσοι με τη διαβεβαίωση του πνευματικού και του γιατρού που στην υγεία επάνω, δεν κρατούν το λάδι, έχουν το δικαίωμα να κοινωνάνε, αφού ο γιατρός επιβαίνει φάνε, αρχίζει να είναι πνευματικό ανάστημα γιατρός και να έχει επικοινωνία με τα πνευματικά της εκκλησίας μας. Γιατί, μου έλεγε κάποιος σήμερα, κάποιο πρόσωπο που εργάζεται σχολείο, είπε στα παιδιά, έλα τώρα που ζούμε μια εποχή, μιλάμε για νηστεία. Όπως τρώνεις και κοιμάσαι. Ή όπως σε μάθα να χορεύεις, χορεύεις. Πάρουμε και έτσι. Με τι μάτια βλέπεις εσύ την νηστεία και με τι μάτια βλέπω εγώ την νηστεία? Για κάτι με το οποίο δεν ασχολήθηκες ποτέ, γιατί ασχολείσαι? Παίζεις ρόλο γκρεμιστή που γκρεμίζει παιδικές ψυχές? Όχι,
Το είδες, το έζησες πρώτα. Τότε έχεις λόγο να μιλήσεις. Δεν ασχολήθηκες ποτέ, άστο να μιλήσουν εκεί που γνωρίζουν. Επαναλαμβάνω λοιπόν, με καθαρές τις διάνοιες. Τον Κύριό μας θα το συνοδεύσουμε. Το συνοδεύουμε. Βγαίνουμε από το μυστικό δείπνο και μαζί του βρισκόμαστε στο κήπο της Γεθσημανή. Για να δούμε εκεί το άλλο γεγονός. Να το δούμε όπως μας το, ο Κύριος μας το περιγράφει. Εκεί θα έχει προσφέρει στον πατέρα του την προσευχή. Θα έχει δρώσει, θα έχει χύσει αίμα. Έτσι λένε οι Ευαγγελιστές. Θα έχει πονέσει η ψυχή του. Γιατί, ενώ για όλο τον κόσμο πρόκειται να προσφέρει τη θυσία, την οποία και πρόσφερε βέβαια, επί του Σταυρού, για όλο τον κόσμο. Πάντα θέλει σωθήν. Όλοι θέλει να σωθούν. Και να έρθουν να γνωρίσουν, λέει, την αλήθεια για να απελευθερωθούν. Όμως, όλοι δεν είπαν ναι στο προσκλητήριο του Κυρίου. Όμως, όλοι δεν είπαν ναι. Και ούτε λένε ναι οι περισσότεροι. Έχουν υψώσει το είδωλό τους, τον εγωισμό τους, αυτό λατρεύουν, τον εγωισμό, και σε αυτόν θυσιάζουν και ανθρώπους και τον εαυτό τους. Επαναλαμβάνω, πόνεσε ο Κύριος για όλη την ανθρωπότητα. Μειοψηφία από την ανθρωπότητα τον ακολούθησε, τον ακολουθεί και θα τον ακολουθεί. Για τους πολλούς έσταξε τον υδρότα και το αίμα με πόνο υπερφυσικό. Με πόνο υπερφυσικό. Εκεί λοιπόν θα έρθει με τα φανών και λαμπάδων. Με φανάρια, λέει η Γραφή, και με λαμπάδες. Και με ξύλα και κοντάρια για να παραδώσει τον Κύριο. Και να ακούσουμε και τον Κύριο να λέει: ήλθετε προς με ως επιληστήν. Ήλθετε να με πιάσετε. Σαν να είμαι ένας ληστής. Για να βάλουμε στο μυαλό μας τη φράση του Κυρίου, είναι πραγματικότητα αυτή. Σαν να ήταν ένας ληστής. Και μάλιστα ο χειρότερος από όλους. Και μάλιστα ο χειρότερος από όλους. Μα δεν με είδατε τι έκανα 3 χρόνια. Δεν με ακούσατε τι κήρυξα 3 χρόνια. Τότε γιατί δεν με πιάνατε. Αλλά να πιάνετε τώρα και μάλιστα που είναι νύχτα. Γεγονός είναι ότι τα έργα του σκοταδιού, τα μαύρα και τα πέσια, νύχτα γίνονται. Νύχτα γίνονται. Αλλά άμα πάμε και βαθύτερα και εξετάσει ο καθένας μας τον εαυτό του, θα διαπιστώσει ότι όσα έχει διαπράξει, εννοώ, η λέξη διαπράξει πάει μόνο στο κακό. Όσα κακά έχει έργα διαπράξει, τα κάνει μυστικά, κρυφά και αθόρυβα από τα μάτια των πολλών. Όλα τα κακά νύχτα γίνονται. Στο σκοτάδι γίνονται. Και γυρίζει λοιπόν και λέει στον Ιούδα, αφού τον φίλησε ο Ιούδας και του είπε, όν αν φιλήσω εκείνον που εγώ θα ασπαστώ, αυτός είστε. Αυτός είναι. Τον ασπάζεται τον Κύριο και με μία γλυκύτητα ουράνια που βέβαια δεν την έπιασε ο Ιούδας, πως θα την έπιανε αφού έκανε τη χειρότερη προδοσία των αιώνων. Όλων των αιώνων τη χειρότερη προδοσία.
Του λέει, φίλε, εφό, πάρει. Γι' αυτό ήρθες. Φίλε, εμείς εκείνους που θα μας πλησιάσουν για κακό θα πούμε καλό στο φίλο μας, θα του μιλήσουμε γλυκά, θα τον αγκαλιάσουμε, θα περάσει μέσα στον εαυτό μας, γιατί ο φίλος είναι ιερό πρόσωπο, σαν ιερό πρόσωπο. Κοιτάξτε πόση ευγένεια διαθέτει ο Κύριος μας για εκείνον που αποτελεί το προήμιο του εγκλήματος. Υποκρισία του έγκληματος. Το προήμιο, δηλαδή προετοίμασε το έγκλημα, ένας εγκληματίας στην ουσία, ακούει, φίλε, να σταθούμε στην ευγένεια του Κυρίου, τα γλυκά λόγια του Χριστού. Βλέπετε ότι δεν βρήκα καμία απήχηση. Και το μάτι που έριξε ο Κύριος, πάλι αυτό τα γλυκύτα το παίρνει στον Ιούδα. Ο δε παράνομος Ιούδας, ουκ η βουλή θυσινιένε, θα προσθέσει ο ημινογράφος, λέει ο Ιούδας. Δεν θέλησε να βάλει καθόλου μυαλό. Στην προδοσία, ο προδότης δέχεται όλη την άβρα του ουρανού, αλλά θα μου πείτε ποια σχέση έχει το φως με το σκοτάδι, ποια σχέση έχει η γλύκα του ουρανού με τη δυσοδεία της κολάσεως. Καμία μα καμία απολύτως. Γι' αυτό και ο Ιούδας τον πρόδωσε και εισέπραξε τα 300 αργύρια και την αυτοκτονία μαζί με τα 300. Εκεί που θέλω να επιμείνω είναι του Κυρίου η συμπεριφορά απέναντι στον Ιούδα. Είναι μια εικόνα ζωντανή για μας. Συλλαμβάνεται ο Κύριος, οδηγείται από τον Άννα στον Καϊάφα και εκεί έχουμε μια άλλη συμπεριφορά. Και θα δούμε έναν άνθρωπο σαν και εμάς, τον Πέτρο, να τον πλησιάζει μία δούλη, να σταθούμε και εκεί να δούμε τα γεγονότα, μήπως μοιάζουμε καθόλου με τον Πέτρο. Θαρώ πως και εσύ είσαι, του λέει μία δούλη, ένας από εκείνους μαθητάς. Όχι, όχι, δεν είμαι. Δεύτερη φορά, επαναλήφθη το ίδιο. Και τρίτη φορά το ίδιο. Και γάρι λαλιά σου δήλωσε ποιή. Πλησιάζει και λέει οι άλλοι. Αυτά που λες με το στόμα σου τώρα, φανερώνουν να αποκαλύπτουν ότι είσαι ένας από τους μαθητάς του. Και ειρηνίσα το με όρκο. Ορκίστηκε ότι δεν είναι μαθητής. Και ευθέως αλέκτον ανεφώνησε. Αλλά κοιτάξτε, αγαπητοί μου, στην πορεία των τριών αργήσεων, κάπου στην τρίτη ακριβώς περίπτωση που ορκίστηκε και αρνήθηκε, του ρίχνει μια διαπεραστική ματιά ο Κύριος με γλυκό το μάτι και θυμίσου, του λέει, είναι σαν το έλεγε, θυμίσου Πέτρε τι σου είχα πει. Πριν αλέκτορα φωνήσε, τρεις απαργήσει με. Θα με απαργηθείς τρεις φορές, με γλυκό το μάτι. Εκεί την ώρα ο Πέτρος, με μία πικρία τρισμέγιστη στην ψυχή του, φεύγει από το πρετόριο για να κλάψει σε ολόκληρη τη ζωή την τριπλή άργηση. Σε ολόκληρη τη ζωή. Αναφέρεται ότι ο Πέτρος κάθε φορά που άκουγε πετεινό να λαλεί, έκλαιγε.
σε όλη τη ζωή. Γιατί θύμιζε ο Πετεινός την τριπλή άρνηση και τον δρόμο που είχε δώσει. Έκλαιγε κάθε πρωί. Σχόλιο. Χωράει το σχόλιο εδώ πέρα. Πέτρος ήτανε. Πέτρα τον είχε πει ο Κύριος. Γι' αυτό το άλλαξε το όνομα. Σίμων ήταν το όνομά του. Και το τεράστιο λέει, άκουσε από εδώ και πέρα, θα ονομαστείς Σίμων. Πέτρος. Θα ονομαστείς Πέτρος. Γιατί πάνω σε μια μεγάλη ομολογία που έχεις κάνει, ότι εγώ είμαι Υιός του Θεού, σε αυτή την ομολογία θα στηριχθεί το οικοδόμημα της Εκκλησίας ολόκληρου του κόσμου, όλων των εποχών. Αυτός λοιπόν ο Πέτρος, ο φράχος ο ακλόνητος, κουνήθηκε και είπε, ούκ είδα τον άνθρωπο, δεν γνωρίζω τον άνθρωπο, σε μια δούλη, προσέξτε, ήταν δούλη. Δεν ήταν ούτε στρατιώτης, ούτε κανένας αξιωματούχος, μέσα από την αυλή και των ακτόρων κλπ. Του πρετορίου, αλλά μια δουλίτσα, ένα κοριτσάκι μικρό, α, και εσείς, όχι, όχι, δεν είμαι και ορκίζεται. Πόσο μικροί είμαστε, το φανταζόστε. Πόσο μικροί είμαστε. Όλοι μας. Όλοι μας. Πάρα πολύ μικροί στο παραμικρό και στο τίποτα, αρνούμεθα τον Κύριο στη δούλη μπροστά. Και παραλαμβάνω, αλλά ο Πέτρος όμως, το λέω ξανά μια φορά, δεν υπήρχε περίπτωση να ακούει τον Πετεινό να λαλεί και να μην κλαίει για το ότι αρνήθηκε τον Κύριο. Δεύτερο σκηνικό είναι αυτό, της άρνησης του Πέτρου. Μέσα λοιπόν από την όλη πορεία θα δούμε και ας έρθουμε να δούμε και το λαό. Ποια θέση έχει ο λαός, ο ταλέπορος λαός. Εκεί ειλικρινά, μη με παρεξηγήσετε, δεν το λέω για εσάς, για κάποιους άλλους που δεν το καταλαβαίνουν. Βλέπει κανείς το λαό ή τον όχλο όλων των γενεών που σκόπιμα οι ταγοί, οι άρχοντες, βάλτε μέσα στη λέξη άρχοντες οποιαδήποτε μορφή άρχοντα, όχι μόνο πολιτικούς, αλλά και άλλους άρχοντες που έχουν θέση πνευματική, γιατί κοιτάξτε, απέναντι στον Κύριο είστε και ο Καϊάφας, αρχιερέας. Αρχιερέας, ταγμένος να ανοίγει τα μάτια του κόσμου, τα πνευματικά μάτια. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι που ξέρουν τον νόμο και τους προφήτες απ' έξω. Για τους οποίους θα πει ο Κύριος, όσα βλέπετε και κάνουν, μην τα κάνετε οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι. Αλλά εκείνο που σας λένε να τα κάνετε γιατί είναι δικά μου. Επαναλαμβάνω, σκόπιμα αφήνεται ο λαός για να δέχεται μια άγρια εκμετάλλευση από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν κάποιο πονηρό σκοπό για να κάνουν το έργο τους ανενόχλητα. Αν ο λαός ο πολλής είχε ανοιχτά τα μάτια, ήθελε να τα έχει, θέλει να τα έχει ανοιχτά τα μάτια, δεχόταν την αλήθεια που είναι ο Κύριος, όπως είναι καθαρή, ανώθευτη, άγονη, τότε θα ήταν λυτρωμένος, θα είχε συνείδηση, ξέρω τι κάνω, θα έλεγε. Τώρα, κοιτάξτε τώρα, το λαό, εκεί στο Κυρίου, την προδοσία, στο δικαστήριο του Κυρίου, κάποιοι έντεγνα φωνάζουν, λίγοι. Αυτός είναι λαοπλάνος, ο Κύριος, λαοπλάνος, και φωνάζουν από κάτω. Άρον, άρον, σταύρωσον αυτόν οι πολλοί. Οι λίγοι, οι παμπώνυροι,
Αυτοί που έχουν το νόμο στα χέρια, το προσέχουν, το νόμο στα χέρια έχουν. Το νόμο του Θεού, του Μωσαϊκό νόμο. Αυτοί, αυτόν που δημιούργησε τα άστα, τον ουρανό, τη γη, τα πάντα και την ευεργετή μέχρι σήμερα και στους αιώνες, αυτοί οι γνώστες, σε εισαγωγικά μέσα, φώναζαν «Κακούργος είναι ο σταυρός μου, κακούργος φώναζε και ο λαός». Πρέπει να καταλάβουμε, γι' αυτό το έχω έτσι πόρο, το φωνάζω πάντοτε, η φοβερή αδιαφορία, γιατί θέλει να ζήσει καλά ο κοσμάχης, δηλαδή να κουμπάει και να γεμάται πάνω στα υλικά αγαθά και να λέει «αυτός είναι ο Θεός μου», αυτοί, επαναλαμβάνω, αγνώριζαν ποια είναι αλήθεια και πόσο η αλήθεια αυτή λυτρώνει τον άνθρωπο και τον κάνει να ζει τον ουρανό ενώ είναι στη γη ακόμη, θα έλεγαν μπρος λοιπόν να ανοίξουμε τα μάτια, να δεχτούμε την άπειρη αλήθεια που είναι ο Θεός. Την άπειρη αλήθεια που είναι ο ίδιος ο Θεός. Είπα και επαναλαμβάνω το σχόλιο. Απέναντι στον Κύριο είναι λαός, πολλής λαός. Ο λαός ακολουθεί τους ταγούς, τους άρχοντες, τους πνευματικούς άρχοντες. Και φωνάζει «Άρων, Άρων, σταύρωσον αυτό». Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει δυνατά, πάρα πολύ δυνατά. Όχι στους άθεους και τους άπιστους, σε αυτούς που είναι βαπτισμένοι. Προσέξτε! Επαναλαμβάνετε το Άρον Άρον σταύρωσον αυτόν από εκείνους τους βαπτισμένους που πλησιάζουν τις ημέρες εκείνες και οποιασδήποτε άλλες επίσημες ημέρες ασυνείδητα τα μυστήρια της Εκκλησίας. Ασυνείδητα! Φώτισε τον εαυτό σου, μελέτησε, προσευχήσου, εξομολογήσου. Κοπίασε πάνω σε αυτά, γιατί χωρίς κόπο τίποτα δεν αποκτάς. Αν για τα υλικά κουράζεσαι μια ζωή, για τα πνευματικά που είναι αιώνια, τι πρέπει να κάνεις στο τέλος, τέλος. Ναι, επαναλαμβάνω, από τους επιτίδιους γίνεται φοβερή, άγρια, αισχρή εκμετάλλευση των ανθρώπων, γιατί θέλουν να βρίσκονται στην τύφλα μέσα οι πολλοί. Να προχωρήσουμε λίγο παρακάτω. Να πάρουμε το σταυρό, το φέρουμε μπροστά μας το σταυρό, να δούμε γιατί ο Κύριος μας σταυρώθηκε με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο. Έχει δύο κατευθύνσεις ο σταυρός. Μία από τη γη στον ουρανό και μία που αγκαλιάζει όλη τη γη. Έτσι αγκαλιάζει όλη τη γη, όλα τα πλάσματά του. Έτσι δίνει ότι από εδώ θα πάμε ψηλά στον ουρανό εμείς. Δεν ήταν τυχαία η σταύρωση του Κυρίου, η οποία σταύρωση του Κυρίου, η εκτέλεση με σταυρό, σταμάτησε από την ημέρα που σταυρώθηκε ο Κύριος. Ήταν μέσο εκτελεστικό σε θάνατο όλων των κακούργων, ανθρώπων που καταδικάζουν σε θάνατο. Και την ημέρα εκεί έπαυσε η σταυρική θυσία το να εκτελούνται με σταυρό όλοι οι κατάδικοι. Ο σταυρός του Κυρίου είναι υψωμένος και στεκόμαστε και βλέπουμε άλλες δύο εικόνες, τρεις και βιώνουμε τα γεγονότα και λέμε τα εξής.
κύματα, κύματα, κύματα περνούσε, το λέει η Αγιογραφή. Που είσαι παρακολουθεί, το βλέπει. Κύματα, κύματα περνούσε και του φώναζε «Ουά, ο καταλλιών των ναών και τρισήν ημέρες οικοδομών». «Ε», του λέει, «εσύ», λέει, «που έλεγες ότι θα γκρεμίσω τον ναό του Σολομώντα και σε τρεις ημέρες θα το ξανακτήσεις πάλι, που χρειάστηκε 40 χρόνια για να κτιστεί». Ο Κύριος δεν εννοούσε το λαό εκείνο, του Σολομώντα, αλλά εννοούσε το σώμα του. «Σεις γκρεμίστε τον», δηλαδή καρφώστε με σταυρό επάνω, «θα πεθάνω για τρεις ημέρες, αλλά την τρίτη ημέρα θα αναστηθώ». Αυτό εννοούσε ο Κύριος. Αυτοί βλαστημούσαν από κάτω και ο Κύριος έμενε σιωπηλός επί του σταυρού. Γιατί εκεί πάνω που ανέβηκε, ανέβηκε για να σώσει εκείνους που ήταν από κάτω. Όλους τους καλοπροαίρετους ανθρώπους. Και τι πράγματι, από κάτω υπήρξαν και αξιωματούχοι και μη αξιωματούχοι που σώθηκαν γιατί είδαν τα γεγονότα με τα μάτια τους μπροστά. Θα φωνάξει ο κατώνταρχος, «Αληθινά αυτός επάνω στο σταυρό είναι Υιός του Θεού». Προσέξτε, μέσα από ένα όχλο, ένας εκατόνταρχος. Ποιος τον είδε, ποιος κατάλαβε τι είπε, μόνος του το έζησε το γεγονός. Τα μεγάλα γεγονότα ζήγανε μόνος του και κλαίει μόνος του. Και κλαίει μόνος του. Γιατί έκλαψε και ο ίδιος, γιατί συνέβαλε στη Σταύρωση που ήταν άρχοντας 100 ανδρών που φύλαγαν τον Κύριο από τη Σταύρωση. Θα δούμε ακόμη στο σταυρό επάνω τον Κύριο να δέχεται. Το κάρφωμα με τη λόγχη στην πλευρά δεξιά και να βγαίνει από εκεί αίμα και νερό, αίμα και είδο. Σε κανενός νεκρού δεν ανοίγεται τρύπα να τρέξει αίμα, νερό, νερό. Αίμα όχι. Είναι εκείνο που θα πει, εκείνο το αίμα που θα πει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης και ο Απόστολος Παύλος, «Το αίμα Κυρίου Ιησού Χριστού καθαρεί ημάς από πάση αμαρτίας». Το αίμα αυτό θα μας καθαρίσει από κάθε αμαρτία. Γι' αυτό είπε, «Αν δεν λάβετε, δεν φάτε το σώμα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος στη βασιλεία μου». Αυτό θα μας καθαρίσει. Πώς λοιπόν να μην λέμε «Σταυρέ του Κυρίου, ελέησέ μας, Σταυρέ βοήθησέ μας, ή ακατάλητος δύναμης του τιμή και ζωή του Σταυρού, ελέησε ημάς», αφού έσταξε το αίμα του Κυρίου. Λέγεται ότι ο Κύριος δεν καρφώθηκε εδώ, εδώ, αλλά καρφώθηκε εδώ. Εδώ δεν βαστάει εύκολα το σώμα, εδώ βαστάει κρατεί το σώμα. Ήταν βέβαια και καρφωμένος και στα δύο χέρια και στα πόδια από κάτω. Το σώμα τραβιέται προς τα κάτω, εδώ δημιουργούνται ισχυρή πόνη, αφόρητη πόνη, απέραστη. Σχίζεται εδώ το μέρος που είναι καρφωμένο, το χέρι και το ένα και το άλλο. Και η πόνη είναι φρικτότατη, απερίγραπτη η πόνη. Δεν είναι εδώ. Εκεί ο Κύριος μας θα φωνάξει πάνω στο σταυρό το «Ηλί, Ηλί, λαμά σαβαχθανί». «Θεέ μου, Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Τι σημαίνει αυτό? Ότι πάνω στο σταυρό είναι ο άνθρωπος Ιησούς Χριστός και ότι τη στιγμή εκείνη που έλεγε τα λόγια αυτά τον άφησε η θεότητά του,
Τον άφησε η ιδεότητα εντελώς αβοήθητο. Αυτό εννοώ, εντελώς αβοήθητο. Γιατί? Για να νιώσει όλη τη φρίκη του πόνου για όλες τις γενναίες των γενναίων. Όλη τη φρίκη του πόνου. Τόσο ήταν, λέει, φρικτή η πόνη. Όλοι μας έχουμε κάποιο δίπλα μας που μας βοηθάει. Κάνει υπομονή, μας δίνουν ποτήρι νερό, μας δίνουν κάτι για να νιώσουμε κάποια ανακούφιση κλπ. Και ο Κύριος είναι μαζί μας την ώρα που πονάμε. Και υπομένουμε τον πόνο. Για τον Κύριο δεν βρέθηκε παρηγορητής αυτές τις στιγμές. Που είπε το Ηλί, Ηλί, λαμά, σαβαθανή. Λέει η Γραφή, θα μιμολεύσει αμέσως στη συνέχεια, ότι χρειάστηκε να κατέβει άγγελος εκ των ουρανών για να ισχύσει τον Κύριο. Μιλάμε σαν άνθρωπο παρακαλώ, γιατί η θεότητα ποτέ δεν πάσχει, ποτέ δεν υποφέρει, ποτέ δεν πονάει. Πονάει ο άνθρωπος. Και εκείνη να πονούσε ολόκληρη ανθρωπότητα. Ολόκληρη ανθρωπότητα. Πόναγε για μένα, για εσάς, για όλο τον κόσμο, τον περασμένο από τον Αδάμ μέχρι και το τέλος του κόσμου, για όλους τους ανθρώπους. Ναι, είπε το Ηλί, Ηλί, λαμά σαβθανή, γιατί με άφησες, Θεέ μου, εγκαταλελειμμένος από τη θεότητά του. Διάβασα το Άγιο Σιλουανό, ένα γεωρίτη Άγιο, που έζησε σαν άνθρωπος ένα παράλληλο γεγονός. Δηλαδή, είχε οδηγηθεί σε μεγάλα ύψη αγιοσύνης και ο Θεός εκπαιδεύει. Αν τον Υιό του άφησε να υποστεί τέτοιο πόνο, τέτοια συμφορά μεγάλη, και τους ανθρώπους εκπαιδεύει. Όμοια. Ενώ είχε φτάσει σε μεγάλα ύψη αγιοσύνης ο Άγιος Σιλουανός, κάποια στιγμή λέει του, πόσο ένα δισεκατομμυριοστό του μορίου του αφαίρεσε, σε χρόνο μιλάω, του αφαίρεσε στη χάρη του. Πόσο. Πάρτε ένα δευτερόλεπτο, κομματιάστε το σε δισεκατομμύρια και πάρτε ένα κομματάκι, ένα δευτερόλεπτο. Για τόσο του αφαίρεσε τη χάρη του, του Αγίου εκείνου. Και ένιωσε ότι έζησε μια κόλαση αιώνων. Μπορείτε να φανταστείτε εκεί το πράγμα. Κόλαση αιώνων έζησε ο Άγιος Σιλουανός. Και είπε, Κύριε που είσαι, ήταν δίπλα του, αλλά τον άφησε να νιώσει πως είναι χωρίς αυτόν. Μπορούμε να σκεφτούμε σε ποια φρίκη βρισκόμαστε εμείς όταν ζούμε χωρίς τον Κύριο, κάθε φορά που αμαρτάνουμε. Και εδώ καταλαβαίνουμε, είναι τρομερό πράγμα. Η ψυχή μας ζει το μαρτύριο εκείνο και εμείς διασκεδάζουμε. Η ψυχή μας ζει ένα τέτοιο μαρτύριο και εμείς διασκεδάζουμε. Χειροκροτάμε, φωνάζουμε ζήτω, κάνουμε τον ατάλο κλπ. Και δεν χαμπαρίζουμε καθόλου. Σκεφτείτε, εμείς έχουμε κάποια παιδεία πάνω σε αυτά. Μια άλλος όχλος ο λαός ο πονής, ο έρημος που μένει αβοήθητος από εκείνους που πρέπει να βοηθηθεί. Τα ξέρουμε. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έτσι λέω. Κατανοήστε λέω. Κατανοήστε λέω. Δεν μιλάω μόνο για τον λαό. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ο Κύριος μας έμεινε χωρίς βοήθεια πάνω στο σταυρό. Οι Άγιοι πέρασαν από το ίδιο καμίνι. Θα γλιτώσουμε εμείς. Για όλους έρχεται η ώρα της δοκιμασίας. Αλλά ας είναι δίπλα μας ο Κύριος, όπως ήταν στο Άγιο Σιλουανό και σε όλους τους Αγίους, να μας ενισχύει και να μας δυναμώνει. Και τελειώνοντας, έρχομαι στο τελευταίο. Τετέλεστε, θα πει ο Κύριος. Τετέλεστε. Δηλαδή, πατέρα μου, σαν άνθρωπο που με έστειλε στη γη, τώρα παραδίνω το πνεύμα μου στα δικά σου χέρια. Τελείωσε το έργο μου. Και λέει η Γραφή ότι παρέδωσε το πνεύμα του. Και κλείνασε την κεφαλή, γύρισε το κεφάλι και παράδωσε το πνεύμα του ως άνθρωπος στα χέρια του πατέρα του. Για να βλέπει ολόκληρη η ανθρωπότητα ανάμεσα στην οποία είμαστε και εμείς το έγκλημα που διαπράχθηκε για όλους μας.
Δεν είμαστε ασυμμέτωχοι ή αμέτωχοι εμείς σε αυτό το μεγάλο έγκλημα, αφού η άρρωση σταυρώθηκε. Και έχουμε συνείδηση ότι εμείς δεν είμαστε έτοιμοι για αυτό το έγκλημα το μεγάλο, είναι δυνατόν. Και πώς στεκόμαστε και δεν στάζουμε ένα δάκρυ τουλάχιστον. Τι εισέπραξε από μας, αυτό δεν είπες. Αυτό δεν λέω τώρα. Πες την τη λέξη. Αντί του μάνα γονή, αντί του είδωτος όξος, αντί του αγαπάμε, σταυρό με προσηλώσατε. Λέει. Αντί να με αγαπάτε, σταυρό, σε σταυρό πάνω με ψώσατε. Αλλά αδελφοί μου, ο Κύριος μας είναι ο Αναστάς Κύριος Κύριος. Ο Αναστάς Κύριος. Δεν είναι μόνο σταυρωμένος. Πρέπει να ξέρουμε ότι μετά τη σταύρωση πάντοτε ακολουθεί η Ανάσταση. Το ίδιο συμβαίνει και σε εμάς. Σταυρωνόμαστε, θα αναστηθούμε, όπως και ο Κύριός μας, γιατί Αυτός μας χαρίζει την αιώνια ζωή, την Ανάσταση της ζωής μας. Ας είναι ο Κύριος βοηθός μας και ας μας συνεχίσει στη ζωή. Αμήν. Πέστε κάτι, αν θέλετε, διαφορετικά σε έβγα 10 λεπτά παραπάνω σήμερα. Γιατί δεν ξέρω, ας συναντηθούμε και πάλι. Γιατί πάμε μετά, δεν ξέρω πόσο βαΐ. Μια φορά, αν θέλετε, δύο συναντιόμαστε. Γιατί πάει πόσο είναι, 5 Πάσχα και 7, 12 Μαΐου, έτσι. Να σε δούμε μια φορά να κάνουμε Ανάσταση. Στις 19, 20 Μαΐου. Παρά από 20 Μαΐου είναι νομίζω Δευτέρα. Και όσοι θέλετε το Αγίου Ραφαήλ, που πανηγυρίζει ο ναός, και έρχεται όλος, πολλής κόσμος, περάστε από κάτω να προσκύνεις τους Αγίους. Αν θα ραβάστε ποτέ, είναι καλά και μισκά. Και εσύ, βάλε τον αγωρό σου. Λίγο, όλα τα γιατί τους πράσουν. Το θέμα είναι, δεν ξέρω, πιάνω με ένοχος, γιατί υπόθηκαν τόσα πολλά πράγματα που είναι όλα σωστά και έχω να με συγκλονιστεί. Αυτό θα μείνω σε τρία σημεία. Ένα σημείο είναι πιο ότι ο λαός φώναζε «Σταύρωσο» και ο λαός σήμερα, αν θα τον πιέσει στα πνευματικά για τον Χριστό, θα βγάλει την ουρά του απ' έξω. Θα κλωτσίσει. Που θα να μην είμαστε να και εμείς μέσα. Θα κλωτσίσει. Λέει, εμείς λέει δεν έχουμε, εμείς λέει δεν ξέρουμε. Αυτά λέει είναι για τους παπάδες. Δεν είναι για μας. Και οι παπάδες τους βάλανε και ορκιστήκανε ότι αυτό το αίμα σε εμάς και στα παιδιά μας, σε όλες τις γενναίες, που είναι ό,τι πιο χειρότερο υπάρχει. Λοιπόν, ένα δεύτερο. Οι πατέρες λένε ότι ο χειρότερος τρόπος του Χριστού, η Σταύρωση, ήταν ότι ήταν ένας μεγάλος κακός ληστής, να το πούμε έτσι, και τον βάλανε στο σταυρό που ήταν ό,τι πιο χειρότερο υπήρχε. Αυτό. Και είπες ότι τον κεντήσανε και έτρεξε αίμα. Όταν έτρεξε λένε αίμα οι πατέρες, ο σταυρός αυτός άγιασε. Και το σώμα που πήγε πάνω το ίδιο, το σώμα το πανέμιδε. Όχι, που έτρεξε. Όπως αγιάζει και εμάς που παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία. Έτσι. Και ένα άλλο σημείο είναι πιο ότι είπες ότι φωνάξανε αυτοί οι ειδικοί που η επιτίδη, που ήταν στο πνευματικό τομέα, ότι εσύ είπες ότι θα γκρεμίσεις στο ναό και τώρα και τ' άλλο και τώρα είσαι εκεί και τον κοροϊδεύανε. Εγώ θα πω κάτι, επειδή το διάβασα σε πατερικό, ότι αυτοί ξέρανε την έννοια, τι είπε ο Κύριος, αλλά κουφάνανε, είχαν κουφές, δηλαδή δεν θέλανε να το βγάλουν απ' έξω, να ακουστεί. Γιατί το λέω αυτό, γιατί λένε οι πατέρες ότι όταν ο Κύριος έδωσε το πνεύμα του και μετά το βάλανε στον τάφο, τρεις μέρες, ο Πόντιος Πιλάτος με τις μαρτυρίες όλων πήρανε και βάλανε φρουρά. Γιατί αυτός είπε ότι έτσι και έτσι και έτσι. Μήπως αναστηθεί, τουλάχιστον μήπως να με το πάρουμε. Γιατί δεν πιστεύανε στην Ανάσταση, αλλά μήπως το πάρουμε. Το ξέρανε. Έτσι, λοιπόν, άρα έχουμε και άλλη μαρτυρία. Και θέλω να κάνω τώρα μία ερώτηση σε εσάς που ξέρετε 2-3 πραγματάκια παραπάνω.
Περάσανε 2.000 χρόνια από τότε μέχρι σήμερα. Ο χώρος αυτός υποφέρει και όπως υποφέρει πάλι. Ναι. Γιατί ο κόσμος αυτός δεν ακουμπάει στο Χριστό, όλος ο κόσμος εκεί, που είναι ένα σημείο, ένα μεγάλο γεγονός, για αυτούς δηλαδή, που ας πούμε τον είχαν ζήσει. Μήπως ξέρει, μήπως έχεις να πει αυτό. Είναι αυτονόητο. Ο Κύριος είναι το πνεύμα, το αιώνιο της ελευθερίας. Είναι το φως και επειδή δεν αποθέτει να αγαπήσουν το φως. Δεν υπάρχει κάποια. Θέλω να αγαπάω, δεν θέλω να αγαπάω. Είναι το θέλω στην ίδια καθόλου. Κάτι δεν πει ο κ. Παναγιώτη. Όχι, τίποτα παραπάνω, διότι οι γενέστες τότε ακούσαν τον Χριστό στα πραγματικά γεγονότα. Ενώ τώρα σιγά σιγά ξέφυγε ο κόσμος. Όχι, λέγε τους Εβραίους. Λέγε τους Εβραίους, το στάβασαν. Ναι. Αυτό είναι που ναι, αλλά μπήκε ο Θεός φόρος μέσα. Έτσι, έχει θέσει ο διάβολος. Έχει θέσει ο διάβολος. Και του λέει εδώ είναι καλή ζωή. Ο πλανός την οικουμένη. Αυτός πλανάζει την οικουμένη, αυτός επηρέασε αυτούς, το δέχτηκαν. Όλοι πάμε στην εκκλησία, κάνουν το σταυρό μας, αλλά... Πόσοι. Όσοι. Από εμάς είναι καθαρή. Πόσοι εμάς είναι καθαρή. Ο κύριος ξέρετε. Φυσικά. Γιατί τι είπε όταν ρώτησαν τον γέροντα. Λέει εσύ γέροντα, λέει που ήσουν, είσαι 30-50 χρόνια εδώ και προσέχεσαι. Φυσικά θα έχεις αγιάσει. Πώς δεν το ξέρω εγώ, λέει ο κύριος ξέρει αν με δεχτεί. Εγώ δεν τι να πω. Εδώ τώρα λέει ο Μιχάλης για εκείνους που λένε δεν σε θέλουμε. Άμα λες δεν σε θέλουμε. Δεν είπα αυτό. Ναι, αυτό έχει το νόημα. Θέλω είμαι μαζί σου. Κατά αυτό τώρα που λες είδαμε γενικά παγκόσμια. Αυτό είναι. Όπως λέω συγκεκριμένα τον τόπο αυτό είναι. Που είναι η Ιερουσαλήμ, που είναι τα μεγάλα γεγονότα. Γιατί εκεί συμβαίνουν τόσα πράγματα, ενώ έχουν τον ίδιο το σωτήρα. Δεν είναι προηγουμένως. Το αίμα αυτό εφημάς και τα τέκνα η μόνη προηγουμένως. Όπως καλή ώρα εδώ πάμε στην εκκλησία, έτσι είναι και αυτοί εκεί. Μόλις ξέρει το βάρη, το πείτε μεγάλο. Και τα συμφέροντα το μεγάλο. Τελείωσε. Καλή μεγάλη εβδομάδα, καλή Ανάσταση. Άγιος ο Θεός. Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Πάτρος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Πάτρος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Πάτρος, ελέησον ημάς. Πάτε ημών, ελέησον ημάς, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον Άγιον ημών των επιούσεων, τόση ημίν σήμερα, και άφηση ημίν των οφειλήματων ημών, ως και ημίν σαφία του συμφιλέτης ημών. Και εμείς ενέχεις εμάς το αριθμό, αλλά ρίσεις εμάς το παιδί. Διευκόρο, τον Αγίο, τον Πατέρα, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τις όσους μας. Το λέμε το Πατέρα.